σημερινή ευαγγελική περικοπή φέρνει στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβλημα του πλούτου και της φτώχειας, παρουσιάζει με τρόπο έντονα τελικό την κοινωνική ανισότητα και εξετάζει το φαινόμενο αυτό μέσα από το πρίσμα της αιωνιότητας. Ζούσε κάποτε ένας πλούσιος άνθρωπος, κάθε μέρο άνθρωπος αυτός φορούσε τα πιο ακριβά ρούχα και διασκέδαζε με συμπόσια τα οποία οργάνωνε σε ευρύφορο και πολυπλές ήχημα όπου κατοικούσε. Ενώ όμως ο πλούσιος απολάμβανε τη ζωή του, ακριβώς έξω από την πύλη του σπιτιού του ζούσε παραπεταμένος ένας φτωχός με το όνομα Λάζαρος, σε αθλία κατάσταση. Ο άνθρωπος αυτός πεινούσε και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Πονούσε και υπέφερε, αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Μόνο κάποια σκυλιά τον πλησίαζαν και έκλειφαν τις ανοιχτές πληγές του από το καταπληγωμένο σώμα του. Αυτή ήταν η κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Γιατί όμως να υπάρχει αυτή η αντίθεση, γιατί άλλοι να κολυμπούν μέσα στα πλούτη τους και άλλοι να στερούνται και τα αναγκαία για τη συντήρησή τους? Οπωσδήποτε για την κατάσταση αυτή δεν ευθύνεται ο Θεός Δημιουργός, ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο και τον έθεσε στον παράδεισο της τρυφής, για να χαίρεται και να απολαμβάνει τα άφθονα αγαθά του. Την ευθύνη την κατάσταση αυτή την είχε ο άνθρωπος, ο οποίος εξαιτίας του εγωισμού του επιδίωκε να αποκτά όλο και περισσότερο πλούτη και να εκμεταλλεύεται αποκλειστικά προς το συμφέρον του. Έτσι αδιαφορεί για τον συνάνθρωπό του ακόμη και όταν το βλέπει στην έσκατη δυστυχία. Άλλωστε, στη συγκεκριμένη παραβολή είναι φανερό ότι η τρομερή αντίθεση που δεν έχει δημιουργηθεί θα μπορούσε να έχει εξαμαλυνθεί αν ο πλούσιος έδειχνε λίγο ενδιαφέρον για τον φτωχό Λάζαρο, ο οποίος δεν ήταν μακρά αλλά δίπλα του στην πόρτα του. Τόσο δύσκολο ήταν να του δώσει λίγο φαγητό, τόσο ανέστητος ήταν ώστε να μην συμπονά τον άνθρωπο που τον έβλεπε να υποφέρει. Ενώ και τα σκυλιά έκαναν συντροφιά στον τόχο Λάζαρο, ο πλούσιος γιατί δεν στάθηκε έστω για λίγο κοντά του? Πού κατατά ο άνθρωπος όταν δεν έχει αγάπη, χειρότερος και από τους σκύλους? Ωστόσο αυτή η κοινωνική αδικία θα συνεχίζεται αιώνια. Θα έρθει κάποτε η ώρα της δικαιοσύνης. Αυτή την ώρα παρουσίασε ο Κύριος στη συνέχεια της παραβολής. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι του Θεού τον μετέφεραν στην αγκαλιά του Αβραάμ μέσα στον παράδεισο. Πέθανε και ο πλούσιος και οι άνθρωποι τον έθαψαν με λαλοπρέπεια. Αυτό όμως βρέθηκε να βασανίζεται στον τόπο του Άδη. Και εκεί, καθώς σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο να είναι στην αγκαλιά του, φώναξε για να ζητήσει βοήθεια. «Πατέρα μου Αβραάμ, γυφίσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με νερό στην άκρη του δακτύλου του και να δροσίσει τη γλώσσα μου, καίγομαι». Ο Αβραάμ όμως του απάντησε: «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απολαύσες με τα παραπάνω τα αγαθά σου όταν ζούσες στη γη, ενώ ο Λάζαρος αντίστοιχα απόλαυσε τα κακά της δυστυχίας και της ασθένειας. Τώρα εδώ ο Λάζαρος παρηγορείται γι' αυτό και υπέμεινε τότε, ενώ εσύ βασανίζεσαι αδιάκοπα, όπως αδιάκοπη και συνεχής ήταν η ευτυχία σου πάνω στη γη. Και εκτός από όλα αυτά υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλα και γεφύρωτα χάσματα». Τότε είπε ο πλούσιος: «Τουλάχιστον σε παρακαλώ στείλε τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου, όπου έχω 5 αδελφούς, για να τους μιλήσει για όσα συμβαίνουν εδώ και να πάθουν την ίδια ό,τι έπαθα κι εγώ». «Έχω τον Μωυσή και τους προφήτες», απάντησε ο Αβραάμ. «Ας ακούσουν εκείνους». «Όχι, πάτερ Αβραάμ, δεν θα υπακούσουν στο Μωυσή και στους προφήτες. Εάν όμως πάει σε αυτούς κάποιος από τους νεκρούς θα μετανοήσουν. Εάν δεν έχουν την καλή διάθεση να υπακούσουν στο Μωυσή και στους προφήτες,
Ακόμη κι αν να στηθεί κάποιος στους νεκρούς, αυτοί δεν πρόκειται να πιστούν. Με τα λόγια αυτά του Αβραάμ έκλεισε ο δραματικός διάλογος με τον πλούσιο, που φώναζε από τα τάρταρα του Άδη. Εκείνος που δεν ακούστηκε καθόλου να μιλά είναι ο φτωχός Λάζαρος. Τι χρειάζεται όμως να μιλήσει, εκ μέρους του απαντάς τον πλούσιο δίκαιος Αβραάμ. Τον υπερασπίζεται ο Μέγας Πατριάρχης. Τι τιμή για τον φτωχό Λάζαρο. Στη γη ήταν περιφρονημένος, στον ουρανό συνοδεύεται από τους αγγέλους και περιβάλλεται με αγάπη από τον Πατριάρχη Αβραάμ. Ας το υπογραμμίσουμε αυτό. Οι άγγελοι και οι άγγιοι παρακολουθούν τη ζωή μας, γνωρίζουν τις θλίψεις και τους πειρασμούς που αντιμετωπίζουμε και μας ετοιμάζουν τόπο αναπαύσεως και στεφάνια δόξης. Αν μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους, ας μην λυγίσουμε λοιπόν οι δοκιμασίες, ούτε οι αδικίες και οι κοινωνικές ανισότητες, οι μάρτυρες και οι ομολογητές, οι όρσοι και οι δίκαιοι και όλοι οι άγιοι, μας έδειξαν τον δρόμο της υπομονής και της ελπίδας και μας περιμένουν για να απολαύσουμε μαζί τους την αιώνια δόξα και μακαριότητα. Με τα φόβια.